Κωνσταντίνο μου, καλωσόρισες. Ε, ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση. Εμένα είναι το πρώτο μου podcast, δεν ήξερα για σένα. Ω, oh, no, και, και για μένα είναι το πρώτο, σε έτσι είδος, δηλαδή συνέντευξη, συζήτηση με ένα φίλο για τη λευκοσία. Την πρώτη φορά που άκουσα για podcast, δεν ήξερα τι ήταν εγώ. <laughs> λοιπόν, και έκατσα και μελέτησα, μπήκα είδα στο YouTube και ξέρω εγώ, και κατάλαβα ότι είναι small talk του καφενέ, το οποίο κάνουν στο πίσω από κάμερε. Ναι. Κοίταξε, για μένα είναι ο πρώτο στην παρέα που άρχισε το podcast ήταν ο Βάσο Σιλιάδη που ξεκίνησε τα podcast του <laughs> Α για το ποδόσφαιρο. <laughs> ε, με προσκάλεσαν, αλλά τουλάχιστον για τη Λευκοσία. <laughs> ε, Έτσι. Και ο πρώτο. Λοιπόν, ε, ε, σκέφτομαι ότι όταν είμαστε ενταμένοι να, να καθόμαστε, θα πρέπει να σκεφτούμε νοερά ότι καθόμαστε στο προάβλιο μια εκκλησία, ότι τα κοπελούθια παίζουμε τη μάπαν του έξω, φωνάζει του ο παπά διότι κάμπνουν θόρυβο. Οι κοπέλε τη ΟΧΕΝ κάθονται και κάνουν τι αγαθοεργίε του. Άρα, και... εστιάλεξε την εκκλησία. Εθιάλεξα την, <laughs> ναι. <laughs> και εμεί οι δυο καθόμαστε σε μια γωνιά και μιλούμε <laughs> για μια κοινή μα αγάπη. <laughs> τη Λευκοσία. <laughs> Εσεί, σαν δήμορχο, πιο θητείε τώρα. Και εγώ, σαν άνθρωπο που μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε την πόλη, και λατρεύω την. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι εν τέλεια πρόσφατο και πολύ uh, actual. Ε, για τη φανερωμένη. Και τη περιοχή που καθόμαστε. Δηλαδή τη περιοχή που καθόμαστε. Ναι. Δηλαδή, και καθόμαστε εκεί, την κοιτάμε. Ναι, ναι. Το, ναι. Το είμαστε εκεί ναι. Φανερωμένης ναι. Και ρωτώ, για ποιο λόγο η αρχιτεκτονική σχολή μεταφέρθηκε στο σχολείο τη Φανερωμένη, εφόσον υπήρχε ήδη μέσα στην παλιά πόλη, στο τέρμα τη Λίδρα, ναι. τι θα εξυπηρετούσε περισσότερο να έρθει στη Φανερωμένη και γιατί τώρα. Ε, καταρχάς νομίζω ο κόσμος το, ή δεν το γνωρίζει ή το άκουσε και το ξέχασε Υπάρχει λιμένη απόφαση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να, να η σχολή η αρχιτεκτονική ναι. ή το τμήμα της αρχιτεκτονικής να μεταφερθεί, να μετακινηθεί στην οδόν Καλλιπόλεως, δηλαδή να φύγει από το κέντρο από της από πόλης Από την παλιά πόλη, ναι Ναι, ναι είναι η λιμένη απόφαση ναι. Άρα ερχόμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών και την σύμφωνη γνώμη φυσικά τη Ιερά Αρχιεπισκοπής, να μείνει στην εντό των τυχών και από τμήμα αρχιτεκτονική να αναβαθμιστεί σε σχολή αρχιτεκτονικής. Ε, στο σύνολο. Αν δεν κάνω λάθο, θα απασχολεί δηλαδή εργαζόμενοι και φοιτητέ, ερευνητέ περί των 250-260 άτομα. Μάλιστα. Άρα, δε, δε, ε, Υπήρχε λιμένη απόφαση να φύγει. Την έχουμε... Α, την... να, 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 να αναφέρουμε ότι ακόμα δεν έχουμε υπογράψει Μάλιστα. το μνημόνιο αντίληψη. Θεωρώ όμω ότι όλοι είναι θετική και σύντομα θα υπογραφεί. Να ευχηθούμε να υπογραφεί και να αρχίσει ο σχεδιασμό για να αρχίσει η υλοποίηση. Άρα, σταματήσαμε την μετακίνηση εκτό. Εσώσετε την. Από το να φύγει από την παλιά Λευκοσία. Αυτό προσπαθούμε ακριβώ. Με την υπογραφή αυτό θα γίνει. Και η αναβάθμιση του τμήματο σε σχολή. Και φυσικά το ότι έρχεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενδιαφέρεται τόσο σοβαρά πλέον και ουσιαστικά και επενδύει στο κέντρο, αυτό δεν αποκλεί στο μέλλον να, 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 να προ... η, η, η συμφωνία αυτή να προσελκύσει και άλλων ενδιαφέρον από το Πανεπιστήμιο. Ηταν η επόμενη μου ερώτηση. Εάν σκέφτεστε <σχυ> να καλέσετε ή να. Να, να φέρετε και άλλε σχολέ του Πανεπιστημίου στην Παλιά πόλη και ίσω των καλών τεχνών, για να κρατήσουμε στην Παλιά πόλη έναν επίπεδο τη τέχνη και τούτου που τέλο πάντων στηρίζει η Παλιά πόλη τη Λευκοσία. Όλη η Λευκοσία θεωρώ, mm. στηρίζει τον πολιτισμό. Είμαστε η πόλη με τα περισσότερα μουσεία, τα πολιτιστικά κέντρα. Ε, οπωσδήποτε, φυσικά, τούτα είναι ερωτήματα προ το Συμβούλιο και τον του, του, Πανεπιστήμιου Κύπρου. Εμείς σίγουρα θα ήθελαμε να, να, δούμε περισσότερα ερευνητικά κέντρα και περισσότερες σχολές του Πανεπιστήμιου Κύπρου στην εντός των τυχών πόλη. Ήδη όμως να, 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 να πούμε των ακροατών ότι υπάρχει ήδη κέντρο έρευνα μέσα στο, που, που, που δραστηριοποιείται στην πλατεία Δημαρχία, στο πρώην υποστατικό, το κέντρο που ονομαζόταν ΣΤΟΑ, Mm -hmm. Λειτουργεί το, το RISE, σήμερα ονομάζεται <varden> Science. Εκεί είναι συνεργασία πέντε ε, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων. Το Πανεπιστημίο Κύπρου, για το οποίο μιλούμε, το ΤΕΠΑΚ, το Ανοιχτό, το Max Planck που είναι το ερευνητικό κέντρο και το University College of London. Άρα ήδη βρίσκεται... Υπάγονται και τα πέντε στο RISE. Δεν θα λέ, ό, όχι υπάγονται συνεργάζονται στη, έχουν στηρί, ναι, έχουν συνεργάζονται στηρί. όλοι είναι μέλη Να όλοι η σώτημα το μαζί πράγμα. με το Δήμο δεν είναι του Δήμου ναι. το, το, το Science, το πρώην rice, είμαστε έναν εκ των μελών που το έχει ιδρύσει Μάλιστα τι αποφασίσετε να κάνετε με τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν προφανώς από το σχολείο της Φανερωμένης. Δηλαδή έχω, αν, αν γνωρίζω καλά, είναι 60 παιδιά δημοτικού και περίπου 70 παιδιά γυμνασίου ε, να μεταφερθούν σε άλλα σχολεία φαντάζομαι. Ε, το Τούτο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας φυσικά. Ναι. Σε συνεργασία και όπου είναι αρμοδιότητα της, η σχολική εφορία. Όχι τόσο για τα παιδιά και πώ θα διαμοιραστούν mm -hmm. και θα μετακινηθούν σε άλλα σχολεία, αλλά στην αναβάθμιση των σχολείων που θα τα υποδεχθούν. Ήδη γνωρίζω ότι η Σχολική Εφορία προχώρησε με συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία το Υπουργείο Παιδεία έχει κάνει αποδεκτά και με, με, έχουν ήδη προπολογιστεί κοντήλια για αναβάθμιση των σχολείων της, του κέντρου, που θα υποδεχθ, τα σχολεία που θα υποδεχθούν τα παιδάκια αυτά. Και από ό,τι γνωρίζω, ήδη το Υπουργείο Παιδείας άρχισε τον προγραμματισμό του. Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι με το γεγονό ότι θα έρθει νέο νέμα στην παλιά πόλη, το φοιτητό κόσμο, θα χρειαστείτε κιόλα κάπου φοιτητικέ αιστείε για να μπορεί να μπει του ο κόσμο και να μπορεί να κατοικεί στην παλιά πόλη. Ποιε είναι οι σκέψει του Δήμου για το θέμα. Δεν είναι μόνο του Δήμου, ε, το σχέδιο που αφορά το Μνημόνιο συναντήληψη για τη μετακινήση mm -hmm. της αρχιτεκτονικής α, σχολής στο, στο στη, στη Φανερωμένη α, αφορά και την δημιουργία φοιτητικών αιστείων με διάφορους τρόπους. Το ένα είναι επιδιόρθωση διατηρητικών οικοδομών της Ιεράς Αρχιπισκοπής μετατρέποντας τις φοιτητικές αιστείες για να μπορούν να ενοικιάζουν σε φοιτητές. Ε, αγορά κάποιων κτηρίων ε, έναν ή δύο ή τρία κτίρια εξαρτάται από το κόστος του κάθε κτηρίου από το Δήμο από το Δήμο ε, με κρατική ε, χορηγία, χορηγία για να γίνουν για να, με, για να επιδιορθωθούν πρώτα ε, και να λειτουργήσουν ως φοιτητικέ αιστείες και τέλος ε, ένα πρόγραμμα με οικονομικ, ε, οικονομικών κινήτρων για ιδιώτες για να μετατρέψουν τα κίνητα τους σε φοιτητικές αιστείες. Όλα αυτά ε, τα επεξεργαζόμαστε τώρα ε, και σύντομα ευελπιστώ ότι ο, θα υπάρξει έναν ολοκληρωμένο σχέδιο μαζί με άλλα πολεοδομικά κίνητρα που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Υπουργό ο κ. Νουρή με το Τμήμα Πολεοδομία και Κίσεω. Και όταν συμπληρωθούν όλα, θα έχουμε έναν εξαιρετικά ελκυστικό, πιστεύω, ε, πακέτο μέτρων για να προσελκύσουμε φοιτητέ. Υπάρχουν κάποια inside information που μπορείτε να μα δώσετε για αυτόν το... Επειδή δεν αφορά μόνο εμένα και θα προτιμούσα να ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα σχέδια και ακολούθω θα τα ανακοινώσουμε. Αλλά σίγουρα προνοούν χρηματοδότηση ιδιοκτητών ακινήτων σε σημαντικό βαθμό που να καθιστά την επιδιόρθωση του ακινήτου του συμφέρουσαν για τον ιδιοκτήτη Μάλιστα. προφανώς. Ε, ε, επίσης ένα από τους, ένας από τους όρους είναι είτε 50 είτε 60% των κλινών για φοιτητικέ αιστείες να, να έχει στόχο φοιτητέ ευάλωτων ομάδων ή χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων. Μάλιστα. Φαντάζομαι μέσα στα πλάνα σα, εκτό που το φοιτητό κόσμο που θέλουμε να έρθει στην παλιά πόλη, είναι να έρθει και κόσμο γενικά να ζήσει στην παλιά πόλη. Ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε, νομίζω, και η παλιά πόλη τη Λευκοσία μετά τον πόλεμο, όταν ο κόσμο είχε φύγει από την παλιά πόλη, και πάρα πολλά σπίτια μείναν και γερημόσαν. Και ακόμα Βλέπουμε εν, ότι ο κόσμο δεν άρχισε να έρχεται στην παλιά πόλη για διάφορου λόγου, του οποίου να συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα. Ε, υπάρχουν, πιστεύετε, οι δυνατότητε να έρθει ο κόσμο στην παλιά πόλη όπω είμαστε σήμερα, με τα δεδομένα τα σημερινά. Ναι, πιστεύω υπάρχει. Ε, να μην ξεχνάμε ότι πριν περίπου 5-6 χρόνια, μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά και μακρά διαδικασία, δύσκολε οι. Οι δημόσιες διαδικασίες ε, εθέσαμε σε λειτουργία και εγκρίθηκε το σχέδιο περιοχής για το αστικό κέντρο της πόλης και την εντός των τυχών πόλη. Εστιαζόμαστε περίπου, κάποιοι φίλοι εστιαζόνται ότι υπάρχει σχέδιο, η Λευκοσία είναι η μόνη πόλη στην Κύπρο, ο Δήμος Λευκοσίας, που εσχεδίασε το δικό του πολεοδομικό σχέδιο, το σχέδιο περιοχής για το κέντρο της πόλης. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι το σχέδιο περιοχή αφορά και την εντό των τυχών πόλη. Γιατί το λέω αυτό, Διότι για πρώτη φορά δύο περιοχέ τη εντό των τυχών πόλη έχουν χαρακτηριστεί ω αμυγό ε, οικιστικέ. Για πρώτη φορά, όχι μειχτή χρήση. Τώρα, ε, αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, ε, θεωρώ, για να προσελκύσει κόσμο, αλλά ήταν το βασικότερο, πιστεύω. Βήμα για να αρχίσουμε να προσελκύουμε κόσμο για κατοίκηση. Πού βρίσκονται τις περιοχές? Αν βλέπουμε το χάρτη της δυστυχώ μοιρασμένη πόλη mm -hmm. μα, στα δύο άκρα. Mm -hmm. Στο κέντρο είναι εμπορικά, που είναι η Λίτρα mm -hmm. ο, 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 ο Νασαγόρου, και χρυσαλινιώτησα. Και Αγίου Μάρονα. Μάλιστα, α, τα δύο άκρα ναι. τη της παλιά πόλη. Ναι. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για, κάποι, για μια, ένα ζευγάρι να, να, να πάρει έναν σπίτι το οποίο χρειάζεται αναπαλαίωση στην παλιά Λευκοσία, να υποβάλει τέλο πάντων. Τέσσερι φόρμε του για να μπορέσει να αρχίσει να. Τι αιτήσει του υπάρχει. για να αναπαλαιώνει το σπίτι ε. Ε, και ύστερα να μπορέσει να κατοικήσει. Για τον λόγο, να ακούσα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, εμπολεί χρονοβόρα η, ε. η, 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 η διαδικασία και είναι λίγο αποθαρρυντική για πολλοί κόσμο Ναι, έχετε απολύτω δίκιο. Και το, 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 μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται σε διατηρητέ οικοδομέ, όχι σε οποιαδήποτε ναι. οικοδομή. Σε διατηρητέ οικοδομέ θεωρώ ότι οι, οι διαδικασίες διαδικασίε και οι κανονισμοί, αν θέλετε, που απαιτούνται ώστε να δικαιούσε ή να σου εγκριθεί η οικονομική χορηγία που συνήθω ακολουθά ή υπάρχει για επιδιόρθωση και ανακαίνιση διατηρητών οικοδομών, είναι Αρκετά αυστηροί οι κανονισμοί. Ε, τούτον είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε εξεύρει τρόπον είτε μαζί με το σύμβουλο του κράτους το ΕΤΕΚ, ε, είτε με το Τμήμα Πολοδομιάς Υκήσεως για να αλλάξουν κάποιοι κανονισμοί. Αλλά κυρίως αυτόν αφορά διατηρητές οικίε και φυσικά διατηρητέ οικίε. Απλώ συζητούμε, διότι περισσότερε βρίσκονται στο, εντός, στην εντό των τυχών πόλη. Αλλά η ίδια δυσκολία με, με τα μου λέω παρατηρείται και σε διατηρητέ οικοδομέ εκτό των τυχών. Υπάρχει κάτι που μπορεί ο Δήμο να κάνει για τον το πράγμα. Α πούμε, ε, το, ε, ε, η, επιτροπή, η αισθητική ε, ε. επιτροπή ελέγχου. Ε, γνωρίζω ότι είναι αρκετά ε, ε, πικοί με Πολλά αυστήρι. στοιχεία, ναι, και με πολλά Πρέπει στοιχεία. Πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. συνήθω, όταν α, επιλέξετε να επιδιορθώσετε μια διατηρητή ανεκοδομή, ναι. έχ, το έχετε πράξει μετά που έχετε συμφωνήσει ότι θα, θα δεχθείτε και κάποια ανεπιχορήγηση από το κράτο. Μέχρι και 90.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αυτά τα λεφτά, τα εγκρίνει, ελέγχει τις εργασίες και τα εγκρίνει το κοινό πολεδομιό Τσικίσιος για να εγκριθούν και να σα δοθούν για να σας δοθεί η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, επιβάλλεται να υλοποιήσετε ε, το, τους του, όρους αυστηρού όρου διατήρηση των συγκεκριμένων οικοδομών. Ε, χρειάζεται να ανοίξει να αρχίσει ένα διάλογο για το θέμα. Ε, το έχω θέσει πάρα, πάρα πολλέ φορέ ότι θα έπρεπε να είχαμε διαφορετικά ήδη αν θέλετε αυστηρότητα ή mm -hmm. δηλαδή εσωτερικά, εξωτερικά, κατά πόσο θα μπορούσαμε παραδείγματο χάρη, να, 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 υπάρχει μια κατηγορία που να επιλέγει ο ιδιοκτήτη ότι συντηρεί το εξωτερικό τη οικία στο 100% ενώ το εσωτερικό αλλάζει mm -hmm. ή παρέχουμε κάποιε διευκολύνσει. Δεν θα τυχαίνει η χρηματοδότηση στο εσωτερικό, αλλά το εξωτερικό να τυχαίνει. Mm -hmm. Να υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Και ομαδοποίηση. Δηλαδή, υπάρχουν ο διαφορετικέ ομάδε. ερωτήσατε. ναι, ναι. Ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει δήμος, ναι. ο Δήμο. πρέπει να ακολουθεί του κανονισμού των διατηρητών. Ε, Δεν δε μπορούμε να έχουμε διακριτική ευχαίρεια στο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Διακριτική ευχαίρεια υπάρχει σε άλλα πολυδομικά συζήτηματα. Ε, μένουμε στα, στα θέματα των, των χτηρίων. Τη παλιά Λευκοσία, υπάρχουν πάρα πολλά χτίρια τα οποία είναι παραμελημένα. Ναι. Δηλαδή, είτε οι, α, οι κληρονόμοι έχουν μετικήσει, α, είτε α, είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούν να έρθουν σε μια απόφαση, είτε δεν ενδιαφέρονται να, να αναστηλώσουν ή να, α, να φτιάξουν το σπίτι. Ε, με, ποια αν η θέση του Δήμου σε τούτο, διότι ξέρω ότι σε κάποιε. Πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Α πούμε, μου διάβαζα τελευταία στο Παρίσι, στα τέσσερα τα ρωτήσεμαν, τα κεντρικά, υπάρχουν. Τα ρωτησεμα. Τα. τέσσερι, κεντρικέ, τι τέλο πάντων. Δεν ήξερα στα γαλλικά, εντάξει, λέγεται. Εγώ νόμιζα η συνέντευξη θα ήταν στα ελληνικά. Πώ λέγεται? Μπορεί να. Τέλο πάντων. Εγώ, εγώ να δηλώσω ότι θεωρήσω ότι η συνέντευξη θα ήταν στα ελληνικά. Αν λοιπόν, εν περιπτώσει. σε άλλη γλώσσα, λοιπόν, θα, θα ήθελα να διακόψω. Λοιπόν, εντάξει. <laughs> <laughs> θα, θα, σου το μεταφράσω μια και δεν καταλαβαίνει γαλλικά. <laughs> <laughs> Ξέρω το. <laughs> λοιπόν, ε, στα τέσσερα κεντρικά διαμερίσματα του Παρισσού περνούν κάθε πέντε χρόνια και κάνουν έναν έλεγχο σαν MOT που κάνουν στα αυτοκίνητα αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα. Η ναι. και... συγκεκριμένη πρόταση, ναι. α, η ιδέα σα, είναι και πρόταση τόσο του, ε, του ΕΤΕΚ όσο και του Δημού Λευκοσία. Ε, γρα, έχει κατατεθεί γραπτό πάρα πολλέ φορέ στα αρμόδια υπουργεία και στι αρμόδιε επιτροπέ τη Βουλή. Δηλαδή να, να θεσμοθετηθεί ένα έλεγχο των υποστατικών. Αναδιαφορετικά διαφορετικά χρονικά διαστήματα για κτίρια που έχουν κτιστεί σήμερα, δηλαδή μπορεί να θέλει το είπατε τι, έναν έλεγχο, έλεγχο ένα, μια ναι. πιστοποίηση από τον αρχιτέκτονα του το έργου ή τον ιδιοκτήτη του έργου, του υποστατικού, εάν έχει κτιστεί σήμερα σε 20 χρόνια παραδείγματο χάρη, και ακολούθω σε 10, και μετά κάθε 10. Αν είναι ένα διατηρητέο μπορεί να είναι κάθε 5. Μάλιστα. Που να πιστοποιούν τη στατική νεπάρκεια του Αυτό είναι κάτι που έχουμε καταθέσει πάρα πολλέ φορέ σε όλα τα αρμόδια υπουργεία. Όσον αφορά όμω το τι πράττουμε καθημερινά σήμερα, ε, είναι ε, ο Δήμος ε, έχει, ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει mm -hmm. και προσπαθούμε να εποπτεύουμε όλες τι διατηρητέ ή και επικίνδυνε ή και εγκατελελειμμένε οικοδομέ. Ε, επικοινωνούμε με του ιδιοκτήτε. Καταρχήν, μπορεί και απλώ τηλεφωνικά, γραπτό, επιστολή, προειδοποίηση. Αν τους βρείτε, φαντάζομαι. Ναι, σε αρκετού μπορεί κάποιοι να λείπουν. Λί, Λίγου δεν βρίσκει η αλήθεια, ή κάποιον από του πολλού βρίσκει. Mm -hmm. ε, και ακολούθως προχωρούμε σε επιβολή διοικητικού προστίμου και έχουμε επιβάλει ε, φέτος, πέρσι, φέτο, πέραν των 16 διοικητικών προστίμων, τα οποία ε, θεωρώ ότι. Λειτουργούν εν μέρη, αλλά δυστυχώ όχι όπω θα έπρεπε. Εξώδικων έπρεπε να είχατε τη δυνατότητα να δίνετε. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι μια άλλη πρόταση για επικαιροποίηση ή αλλαγή τη νομοθεσία να μα επιτρέπεται mm -hmm. να εκδίδουμε ένα εξώδικο. Διότι θα έλεγα ότι το διοικητικό πρόστιμο ή οτιδήποτε είδος, τέτοιου είδου προστίμου δίνει το δικαίωμα στον πολίτη, στον ιδιοκτήτη. Να, φε, να, προβεί σε ένσταση είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε δικαστήριο και παίρνει πάρα πάρα πολύ καιρό Σωστό. για να καταλήξει. Άρα ε, δυστυχώ χάνεται το άμεσο. Το εξώδικο θα ήταν η καλύτερη λύση και έχουμε καταθέσει πρόταση να δικαιούμαστε να εκδίδουμε εξώδικο για τέτοιου είδου προβλήματα ή μη συντηρημένα κτίρια που αρχίζουν και προκαλούν και αισθητική οχληρία, αν θέλετε. Και αν είναι απο... και Λέω, αρχίζουν από, το, από την αισθητική. Από την αισθητική. Σωστό. Διότι διαφαίνεται ότι δεν το συντηρώ. Σωστό. Και καταλήγουν στο επικίνδυνο. Για τα επικίνδυνα υπάρχουν διαδικασίε που μα επιτρέπουν. Να πάτε εσεί οι ίδιοι, νομίζω. Να. Ναι, να, να, να εισέλθουμε στην, στην ιδιοκτησία, να άρουμε την επικίνδυνοτητα και ακολούθω να χρεώσουμε στου ιδιοκτήτε αυτό που ξόδεψε ο Δήμο. Δυστυχώ όμω. Αυτά που έχουμε εξοδέψει και θα τιμολογήσουμε στον κύριο Ταραμίδη, παραδείγματο χάρη, κύριο Ταραμίδη δεν έχει υποχρέωση να τα πληρώσει. Ναι. Εγώ. Δεν έχει υποχρέωση να τα πληρώσει, εκτό και αν θα μεταβιβάσει ή αν θα πουλήσει. Και πολλοί δυστυχώ ιδιοκτήτε αυτόν πράττουν. Επιλέγουν να πληρώσουν μόνο όταν θα υπάρξει κάποια μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα, βασικά, χρηματοδοτούμε εμεί οι υπόλοιποι πολίτε αυτού του ιδιοκτήτε που δεν ενδιαφέρονται για τα κινητά του. Θεωρώ ότι έναν εξώδικο θα λειτουργούσε πολύ πιο άμεσα ε, και πολύ πιο, με, με, με πολλά πιο πλεονεχ, με περισσότερα πλεονεκτήματα για τον Δήμο και στο τέλο τη ημέρα για την πόλη ολόκληρη. Ναι, διότι θα δούλευε κατευθείαν και Ακώ, πρέπει να είναι έτσι αποτρεπτικό δηλαδή. Ακόμα ένα σημείο για τα διατηρητέα ήταν συγκεκριμένη πρόταση να. Α, να, να, να ε, δεν ξέρω οι ακροατέ αν υπά, υπάρχει ένικιο στάσιο στην Κύπρο. Ο νόμο του ενοικιοστασίου. έχουμε ζητήσει να καταργηθεί η ανασταλεί για διατηρητέα. Έτσι. Ευελπιστούμε δι όλες αυτές οι εισηγήσει κάποια στιγμή να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Ε, εκτός των χτιρίων, των... Ο των Ελληνοκυπρίων που υπάρχουν μέσα στην παλιά πόλη, υπάρχουν και οι τουρκοκυπριακέ περιουσίε. Το τα οποία τα χειρίζεται ο Τα οποία τα χειρίζεται ο το οποίο υπάρχει και είναι... στο Υπουργείο Ισοτερικών, νομίζω, είναι. Ε, υπάρχουν ε, 342 τουρκοκυπριακέ ε, ε, περιουσίε, από τι οποίε 86 είναι και κάποιε έχουν και πάρα πολλά α, 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 καταπληκτική αρχιτεκτονική σημασία. Ε, ε, Εκτό που τον Κιδεμόνα. Θα μπορούσε ο Δήμος να βοηθήσει να γίνει κάτι με τούτες τις οικίε. Κοιτάξτε, ε, έχουμε, εάν ε, χρειαζόμαστε έναν υποστατικό και υπάρχει τη χρηματοδότηση για να το επιδιορθώσουμε και να το λειτουργήσουμε, ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά mm -hmm. σε, σε τούτον τον βαθμό. Ε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να, να πούμε στους ακροατές να τους ενημερώσουμε. Τόσα χρόνια φαίνεται υπάρχει ένας, Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πρόβλημα mm -hmm. που αποτρέπει τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων ή κρατικών πόρων στην επιδιορθώση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Γιατί... Δεν γνωρίζω ακριβώ, ah. απολογούμε, okay. αλλά yeah. γνωρίζω ότι πάρα πολλοί έχουν προσπαθήσει. Μάλιστα. Ε, και είναι κάτι που. Δεν δίνονται Όχι, όχι. Οι... Δίνονται και ποινικιάζονται και χρησιμοποιούνται. Δεν δίνονται οι ευρωπαϊκέ ε... ε, ε, επιχορηγήσει για. Γνωρίζω ότι. Ε, κάποιον νομικό πρόβλημα mm -hmm. ή άλλου είδου πρόβλημα αν υπάρχει στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων ή πόρων απλώ για ανακαίνιση των συγκεκριμένων οικείων. Δεν γνωρίζω περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά φυσικά στην περίπτωση που κάποιο επιθυμεί, ιδιαίτερα πρόσφυγα, να χρησιμοποιήσει μια τέτοια οικία, ναι, τούτο γίνεται. Ε, προχωρεί είτε ο Δήμο ετείται για το άτομο είτε το άτομο είτε κατευθείαν στον α, μ, έπαρχο. Ο έπαρχο ζητά την άποψη του Δήμου και πάρα πολλέ φορέ βοηθήσαμε για να λειτουργήσει, να επιδιορθωθεί και να λειτουργήσει κάποιον ακίνητο αυτή τη κατηγορία. Διότι ήδη επιδιορθωθήκαν και αρκετέ. Νομίζω ναι, 350 ναι, ναι, ναι. τέτοιε τουρκοκυπριακέ περιουσίε έχουν επιδιορθωθεί ήδη. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω ποια η γνώμη του. Ποια η γνώμη δική σα, η προσωπική, αλλά και ποια η θέση του Δήμου απέναντι στην, ε, ε, Δημιουργία των ιδιωτικών πάρκινγκ μέσα στην παλιά πόλη ε, στην, στην, εντός των τυχών πόλη εννοώ. Ε, παλιά κοινό που γίνεται ήταν ότι είχαν μια περιουσία δύο τρία άτομα μαζί κληρονόμοι ε, η οποία περιουσία ήταν σε κακά χάλια ε, με την βροχή είναι χειροτέρευε είναι το πληθάρι και μια ημέρα έπεφτε ε, καθαρίζαν τα πάντα και έκαναν το πάρκινγκ ε, Πιστεύετε ότι α, θα έπρεπε να συνεχίσει να γίνεται το πράγμα για τον λόγο ότι εγώ νομίζω ότι θα ήταν ωραία να σταματούσε εν τούτη η κατάσταση ε, με τη δημιουργία των, των ιδιωτικών πάρκινγκ σχετικά αυθαίρετα. Ε, να ξεκαθαρίσουμε δύο θέματα. Να υποθέσουμε ότι δεν είναι σκεμμένα. Ναι, ότι σίγουρα το, το όχι. Το σκεμμένα ε, θα, θα τοποθετούμε κάθετα εναντίον. Ναι. Ε, σε περίπτωση που έναν ακίνητο όχι εσκεμμένα, ε, 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 καταστράφηκε για, με οποιοδήποτε λόγο ε, θεωρώ ότι προσωρίνα αυτοί οι χώροι βοηθούν. Δεν είναι όμως το μακροπρόθεσμο ε, μέλλον ε, της, της πόλης. Δεν θα ήθελα τούτον ε, να συνεχίσει μακροπρόθεσμα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρώτον με τη δημιουργία κάποιων ε, α, αδειοδοτημένων χώρων στάθμευσης που ήδη άρχισε ο Δήμο να δημιουργείται. Μιλούμε για του υπόγειου χώρου στάθμευση στη Λεωφορονομήρου, είτε πρόσφατα ο χώρο στάθμευση στο Τρικούπι. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμο, μακροπρόθεσμη μετατροπή κάποιων οδών σε πεζοδρόμου. Να μειώσουμε κάπω τη χρήση του αυτοκινήτου στην εντό των τυχών πόλη Ίσως και, και εντελώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μα γι' αυτό. Δε, ε, επειδή ρωτούμε συχνά. Δεν νομίζω να φωτιάζεται τον κόσμο με ε, τον τρόπο Έχει, έχει, έχει <laughs> κόσμο που ενοχλείται. Άρα και, ε, και εξηγώ ότι τούτο δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σταδιακά. Να, να υπενθ, ε, έχουμε ήδη προχωρήσει σε αποφάσει για να πεζοτροπηθήσουμε 4 ή 5 μικρού. Ε, οικιστικού, θα του έλεγα, δρόμου τη εντό των τυχών. Να έναν ακόμα μέτρο που βοηθά να προσελκύσει κατοίκου. Φυσικά οι κάτοικοι οι ίδιοι επιτρέπεται να εισέλθουν. Φυσικά, δηλαδή, ναι. Εισέλθουν. Ναι. Α, Για να το ξεκαθαρίσουν. Ναι, ναι, ναι. Και οι καταστηματάρχε. Μιλώ για οικιστικέ τώρα περιπτώσει. Ναι, σωστό. Έχουμε. απόφαση ε, ε, Έχουμε απο, ε, να μετατρέψαμε σε πεζόδρομο την Κωστάκη Παντελίδη. Που, ναι. Να, να, να θυμίσω ότι πριν πέντε χρόνια ήταν κάτι αδιανόητο. Πήραμε την απόφαση και μετατρέψαμε την πλατεία ελευθερία σε, σε πεζόδρομο. <σομίως> η, η πλατεία, η γέφυρα, η πλατεία <σομίως> ήταν σχεδιασμένη. Παλαιότερα περνούσαν αυτοκίνητα και ήταν και σχεδιασμένη για να περνούν αυτοκίνητα και αυτή ήταν και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την, την, την <σομίως> α... <σομίως> α... <σομίως> αναιρέσαμε. Άρα σιγά σιγά προωθούμε την ιδέα της μειωμένης χρήσης αυτοκινήτου. Όσον αυτό προχωρά και ευελπιστώ να προχωρήσει, τόσο λιγότερο θα χρειάζονται αυτοί οι αυθαίρετοι ιδιωτικοί χώροι και, θα, θα προσπαθ, και θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να προσπαθήσει αυτούς τους αυθαίρετους ιδιωτικούς χώρους να τους μετατρέψει σε αδειοδοτημένους χώρους και όσοι δεν μπορούν να παύσουν να είναι αυτού του είδους χώροι Εγώ πιστεύω θα είναι άσκημο αισθητικά. Να συνεχίσουν να παραμένουν. Μα Αν είναι αδιαδοτημένοι, σημαίνει δεν μπορεί να είναι έτσι. Θα πρέπει να εξοραιστούν. Μάλιστα. Ε, και, να ξανα, και να ξαναγίνουν parkings, εννοείται. Ε, Γιατί να μην ε, αναγκάζει όταν, όταν τον... Το, εάν το κτίριο ήταν διατηρητέο, ναι. ε, και το οικόπεδο παραμένει δια, ε, δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί ποτέ. Και ναι, γύρεται το ερώτημα αν μπορεί να, να λειτουργήσει ω οποιαδήποτε άλλη χρήση. Πιστεύω ότι. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει προσωρινά μια άλλη χρήση εάν υπάρχει ανάγκη στην πόλη, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Ναι, διότι σαν παλιά πόλη όταν περνά και περπατά μέσα και βλέπεις τούτα τα κενά που είναι τα πάρκινγκς, <χι> εγώ σαν οδοντίατρο τα βλέπω σαν μια γνάθον ενός δωδεκάχρονου που του εφίασαν τα τέσσερα δόντια. Είναι Μιλάτε για τη συνεχή δόμηση. Ένε, όταν... Ναι, ναι. συνεχή δόμηση. Τούτο είναι το πρόβλημα. Και επειδή είναι εντό των τυχών, είναι ευαίσθητο θέμα νομίζω τη συνεχή δόμηση. Ναι, μα ναι, τούτο είναι το κύριο πρόβλημα, αν θέλετε, της, του είδου τη επιχορήγηση για να καταστήσει συμφέρουσα την αναδόμηση τέτοιων οικειών από ιδιώτε. Ναι. Και τούτο είναι το πρόβλημα που δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, πώ θα πείσω έναν ιδιώτη να ξανακτήσει στη διατηρητέαν τους μορφήν ή στην προτέραν τους μορφήν τα συγκεκριμένα κινήτα. Ε, ποια είναι η γνώμη σα, στο μέλλον κάποιες μέρες της βδομάδας να απαγορεύεται η διέλευση στην, α, εντός των τυχών πόλη α, σαν έναν πιλωτικό πρόγραμμα Εκτό φυσικά των καταστηματαρχών και των ατόμων που ζουν μέσα στην παλιά πόλη και να χρησιμοποιείται μικρά λεωφορεία τα οποία είναι να πιάνουν τον κόσμο από, από τι διάφορα hubs από τι διάφορα σημεία γύρω από τα τείχη και να τους μεταφέρουν στο εσωτερικό της πόλης. Ναι, είναι μια εξαιρετική ιδέα που ήδη συζητείται και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τολμηθεί, να, προ, να, να, να την τολμήσουμε. Είμαστε πολλά μακριά από τούτο. Χρειάζεται αρκετά καλή συνεννόηση με άτομα που θα επηρεαστούν, θα έλεγα. Άλιστα. Αλλά επειδή η, μεγα, η, η εντός των τεχνών είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να είναι πιο εύκολο να γίνει σε περιοχές π.χ. στην στάση κράτου. Ναι. Που πάλι είναι αρκετά πολύπλοκο με την έννοια πώ αντιμετωπίζει του ιδιοκτήτε χώρων στάθμευση εντό τη τάση κράτου, πώ τι καφετέρειε, πώ τα λαγραφεία, πώ τα καταστήματα, αλλά εν κάτι που θεωρώ ότι πιλωτικά μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να προχωρήσουμε λίγο προ την πλατεία Ανηλευθερία. Ε, έχει δοθεί ε, ε, το μεγαλύτερο της κομμάτι από την, την πρώτη η του 2021. Ε, φυσικά υπάρχουν ακόμα νομίζω κάποιες εργασίες στις τους πίδακες και για να συντονιστούν δεν είμαι σίγουρος τι, τι συμβαίνει αλλά α, υπάρχουν, υπάρχει ένα, ένας τύπος έργο ταξίου γύρω από τους κάποιους πίδακες ε, θα ήθελα να ξέρω πότε περίπου υπολογίζουμε να τελειώσουν όλα τούτα και να νιώσουμε ότι πραγματικά έχει δοθεί και πότε να γίνει μια φαντάζομαι να γίνει κάποια παράδοσης Τη Πλατεία Ελευθερία που το Δήμον είναι, και να γίνει κάποια γιορταστική η... παράδοση τέλο πάντων. Τα... Να, απαντήσω γιατί... να... να απαντήσω γρήγορα για την πλατεία και να τη συνδέσω λίγο, γιατί μιλούσαμε για την εντό των τυχών πόλη και ξεχνούμε ότι η τεράστια επένδυση. Να με αφήσετε να κινηθώ εγώ στο έξω. Ο... <laughs> Όχι, για την εντό των τυχών. <laughs> Α, ε, 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 η Πλατεία Ελευθερία είναι η τεράστια επένδυση τη εισόδου των πεζοδρόμων. Σωστό. Όπω επίση προσθέσαμε και στο έργο την Κωστάκη Παντελήδη ναι. και την πεζοδρομοποίηση τη. Ήταν για να αναβαθμίσουμε αισθητικά, άρα να προσελκύσουμε κόσμο, επισκέπτε στην είσοδο των πεζοδρόμων μα. Έχετε δίκιο ότι τα δύο, δύο κύρια σημεία, Μάλιστα. το ένα ήταν τα υδατινά στοιχεία, τα συντριβάνια που αναφερθήκατε, και το δεύτερο. Ε, είναι οι δύο καφετέρια και τα δύο περίπτερα. Ναι, ήταν να αναφερθώ ύστερα σε εκείνα. Ναι. Ε, ολοκληρώνουν όλα εντό ενό ή δύο μηνών. Οι έχουν μείνει ηλεκτρομηχανολογικοί ελέγχοι και πλέον όσον αφορά τα υδατίνα στοιχεία και τα συντριβάνια. Λέω υδατίνα στοιχεία διότι κάποια δεν είναι συντριβάνια. Ναι, uh, κάποια σαν uh, μικροί ναι. καταράκτε. Ε, ε, άρα οι ηλεκτρομηχανολογικοί ελέγχοι του ολοκληρώνονται και ε, οι καφετέρειες ήδη, ο επιτυχών προσφοροδότης, άρχισε ε, ε, να εργάζεται μέσα. Ε, από ό,τι γνωρίζω, την τελευταία φορά που του μίλησα, νομίζω Μάιον ή τέλος Μαΐου, στόχος του είναι να, να λειτουργεί. Α, αλήθεια. Τέλεια. Ναι, τουλάχιστον Τέλεια. αυτό μου είπε. Ναι. Φανταστικά. Άρα, προχώρησε η τελος μαιου στοχος του ειναι να λειτουργει α αληθεια ναι τουλαχιστον αυτο μου ειπε φανταστικα αρα προχωρησε η διαδικασια των προκηρύξεων κατακύρωσης και υπάρχει επιτυχών προσφοροδότης που άρχισε να σχεδιάζει πώς να λειτουργήσει το σύντομότερο. Μάλιστα, τούτον είναι ευχάριστο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω για το ποιοι στόχοι υπάρχουν τη ένωσης της παλιάς πόλης με την νέα πόλη έξω. Βλέπουν ότι υπήρξαν πολλέ αλλαγέ στη Στασικράτους, στη Μνασιάδου, του, στο τρίγωνο από Μακαρίου, Ευαγόρου και στασικρά του. Φαντάζομαι το πλάνο είναι να ενωθεί το πράγμα με την πλατεία Ελευθερίας και να δώσει μια συνοχή τη παλιά πόλη με την καινούρια πόλη. Έχετε απολύτω δίκιο. Ε, για το, θα ήθελα να αναφερθώ έτσι λίγο στην μεγάλη εικόνα των έργων, διότι αναφε... ε, προσπαθώ να περιγράψω το σχέδιο μα πριν αρχίσουν τα έργα. Και πραγματικά ήταν δύσκολο ιδιαίτερα <laughs> όταν τα έργα βρίσκονται στα χωματουρκικά του. Ναι. Τώρα που κάποια έργα έχουν ολοκληρωθεί, θα επιχειρήσω να ξανα να προσπαθήσω να περιγράψω αν, ε, το, το, το τη μεγάλη εικόνα με, και εύχομαι να το αντιληφθούμε όλοι. Ολοκληρώνεται η πλατεία ελευθερίας, ο, ο, ε, ολοκληρώνεται το η Μακαρίου, και η Μακαρίου εννοούμε και την Αναστασίου Λεβέντη μέχρι την πλατεία Σολομού. Σωστό. Είναι ολοκληρωμένη και η Ομύρου, η Στασίνου, η, η Στασίνου ε, η Στασικράτους, ε, η και όλοι οι του εμπορικού κέντρου. Έχουμε ήδη, δηλαδή υπολογίζω τέλος του χρόνου να αρχίσουν τα έργα στο χώρο του Παλαιού Γασιπή, με την ολοκλήρωση και του Παλαιού Γασιπή, του χώρου του Παλαιού Γασιπή. Φανταστείτε έναν πανέμορφο πράσινο πάρκο με αμφιθέατρο, στο χώρο του παλιού Γασιμπή. Θα μπορείτε να περπατήσετε με την οικογένειά σας την Ευαγόρου για να φτάσετε στην όμορφη πλατεία ελευθερία και ταυτόχρονα να μπείτε στην αναβαθμισμένη Μακαρίου με τις δεντροστοιχίες και τις τασικράτους και τούτον όλο θα είναι το νέο αστικό μας κέντρο. Ταυτόχρονα ε, ολοκληρώθηκε, όπω γνωρίζετε, και το Δημοτικό Θέατρο. Θα προκηρυχθεί τέλο του χρόνου το, αρχαιολο... το νέο Κυπριακό Μουσείο Αρχαιολογικό. Το αρχαιολογικό μουσείο. μουσείο, ναι. Και ό, όλα μαζί θα καθιστούν έναν, θα έλεγα, μια εξαιρετικά νέα εμπειρία για τους Λευκοσιάτε, για το κέντρο τη πόλης. Όμορφον έναν όμορφο ναι. πυρήνα. Αυτόν προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε ε, τόσο καιρό. Τώρα καθίσταται πιο εύκολο, διότι με την ολοκλήρωση τη πλατεία, ολοκλήρωση τη τάση κράτου, το... κατασκευάζεται η Μακαρίου. Ε, έχουμε ήδη προκηρύξει το ΓΑΣΥΠ. Ε, οι πάρα πολλοί φίλοι για πρώτη φορά να αρχίσαν να το πιστεύουν, διότι το βλέπουν. Ήταν δύσκολο να το πιστεύουν. πιστέψουν. Μα πιστεύσουν. έχουν γίνει αλλαγέ. Ναι. Ναι. Ε, να αν ρωτήσω αν κάτι για το, να... το Γασιπί. Ναι, να μην ξεχάσω ναι, όμως, ναι. να πω. Σε όλον αυτών το σχέδιο υπολείπεται Κάτι που θα προκηρυχθεί ευελπιστό είτε φέτο είτε αρχέ του επόμενου έτου με τη νέα δημαρχία. Διότι υπάρχει ο σχεδιασμό και υπάρχουν οι, υπάρχει η χρηματοδότηση, που είναι η ανάπλαση τη τασίνου. Ναι. Όταν ολοκληρωθεί και η ανάπλαση τη τασίνου που θα είναι ένα εξαιρετικά όμορφο έργο, ε, θα, θα δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά όμορφο δρόμο, τότε θεωρώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι που λέμε ανάπλαση του κέντρο, τη της, μα. πόλης μας. Ε, επειδή υπάρχουν δύο-τρία θέματα και έτσι που δεν έχουν προωθηθεί αρκετά, έχουμε, δει, ε, υπάρχει ακόμα ένα έργο που δεν το αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος και είναι η ενοποίηση της τάφρου. Αυτήν τη στιγμή... Ήταν στιγμή. και το σχέδιο τη Ζάχα τι νομίζω, ε, να ενοποιήσει ε, την Τάφρου η πλατεία, το τι αποκαλούσαμε πλατεία ελευθερία. Ήταν ήταν, ήταν, ήταν δεν ήταν γέφυρα. Αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη γέφυρα. Mm -hmm. Και κατακρίβει αν κάτω από τη γέφυρα τη Πλατεία Ελευθερία θεωρώ ότι είναι ο πιο όμορφο χώρο εκδηλώσεων. Εκείνη είναι η πλατεία. Από κάτω. Ναι. <laughs> Εν τούτο μου πρέπει να καταλάβει ο Κύπριο <laughs> ότι η πλατεία είναι από κάτω. Ναι. Που πάνω είναι Ενο... μια γέφυρα που ενώνει την θεωρώ παλιά πόλη πιο... με την νέα. Όμορφο και παστό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στην Κύπρο. Και με αρέσκει μου προσωπικά ναι. πολύ. Τώρα, από, από το όμιλο να τη φέρει εσύ, το φίλτσο, ναι. μπορεί πλέον να περπατήσει στην Τάφρο, να περάσει κάτω από, με, μέσω τη σύραγγα, τη γέφυρα της, στην πλατεία Σολομού, που εγκαινιάσαμε πριν ναι. 7 χρόνια περίπου. Περπατά στην Τάφρο, τη Κωστάκη Παντελίδη, ακολούθω περνά κάτω από τη γέφυρα τη πλατεία Ελευθερία κάνει το γύρο στην τάφρο και φτάνει μέχρι το χώρο στάθμευσης τα βίλα. Εκεί θα υπάρχει ένα μικρό διάδρομο ε, δίπλα από τα τείχη μεταξύ του χώρου στάθμευσης και των τείχων. Θα μπορεί να περπατήσει, φτάνει στη γέφυρα τη Κάνιγκο. Mm -hmm. Και εκεί τώρα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι κατασκευάζαμε Είδα γέφυρα. Είδα την κατασκευή είναι εκείνη, ναι. Γέφυρα πάλι. Ναι. Για να συνεχίσετε να περπατάτε. Και να ενωθεί από την άλλη μεριά. Για να συνεχίσετε να περπατάτε. Ενοποιήσαμε την τάφρον χτίζοντα. Που κάτω από τον Παϊραχτάρη μιλάτε. Ναι, Ούτε. ναι. Χτίζοντα την... τρία γεφύρια. Είναι εξαιρετικά ναι. εμπολ... πολύ εύκολο. Ξέρεις, πάρα, πάρα, πολλοί φίλοι έρχονται, πάρα πολλέ ιδέε. Έλα να ενοποιήσουμε την τάφρο. Για να ενοποιήσει την τάφρο, πραχ... παραδείγματο χάρη τα 4-5 κομμάτια που μόλι σα για τα οποία μιλούμε, πρέπει να χτίσει τρει γέφυρε. Ναι, ναι. Παίρνει χρόνο να χτίσει τρει γέφυρε. Η Πλατεία Σολομού ήταν κάτι που ολοκληρώθηκε επί δημαρχία τη κυρία Μαύρου. Ε, και ακολούθω η Πλατεία Ελευθερία και η Κάνυγκο που ολοκληρώνεται τελευταία. Mm -hmm. ε, και όταν συμπεριλάβουμε τον ποδηλατόδρομο του Παιδιαίου και το έργο που αυτή τη στιγμή υλοποιείται, προσέξατε ότι στο άγαλμα του Μαρκου Δράκου... Γίνονται ναι. κάποια έργα. Σωστό. Και μέσα στο δημοτικό κήπο γίνονται κάποια έργα. Ναι. Εκείνο είναι ο ποδηλατόδρομο uh -huh. του Παιδιέου. Θα περάσει είτε μέσω τη είτε μέσω του πάρκου, του δημοτικού κήπου. Και θα, ε, θα φτάσει στο αγάλμα του Μάρκου Δράκου. Θα, θα, θα συνεχίσει έξω από το Φιλτ Κλαμπ. Και θα μπορεί από τον Παιδιέο με το ποδηλατό σου, βασικά και μέσα κάτω από όλε αυτέ τι γέφυρε, να φτάσει μέχρι και κάτω από την κέφυρα Αγκάνικος δημιουργούμε καινούριου περιπάτους στην υφιστάμενη πόλη μας θέλω να να προχωρήσουμε λίγο διαφορετικά τώρα ε, να σας λέω μια λέξη mm -hmm. ένα... στην ελληνική mm -hmm. <laughs> και θέλω να μου λέτε τις σκέψεις σας mm -hmm. ε, Παγκύπριο γυμνάσιο. Μόρφωση. Θέλω να ξέρω όμως πώς το βλέπετε σαν α, δήμαρχος της Λευκοσίας. Θα το εθέλατε να παραμείνει ως έχει σαν γυμνάσιο, για τον λόγο ότι τον καιρό εγώ που ήμουν μαθητή σε τούτο το γυμνάσιο, είχε μια πολύ διαφορετική νέγλη που του τώρα. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Ναι. Ε, και ε, Πιστεύω είναι το, είναι το πιο διάσημο σχολείο ε, που, που έχουμε στην Κύπρο. Εγώ είμαι αποφυγητή ε, τη Αγγλική σχολή, ε, αλλά πάντοτε το σχολείο που γνωρίζαμε ε, ω το διάσημο σχολείο ήταν το Παγκύπριο, είτε λόγω των καθηγητών, ε, είτε λόγω των μαθητών που αποφυγίζαμε. Είτε λόγω του αγώνα τη ΕΟΚΑ και το τι και όλες αμ... Η μάχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. ακριβώ. Άρα, ναι, πιστεύω και αντιλαμβάνομαι ότι και τα σχέδια του Υπουργείου Παιδεία είναι η αναβαθμίση του συγκεκριμένου σχολείου. Διότι ήδη, ε, ήδη φιλοξενεί την μουσική, είναι μουσικό σχολείο. Οπότε αν καταλαβαίνω υπάρχουν κάποια εντελώς καινούρια στοιχεία για την τύχη του παγκυπριου Γυμνασίου. <σχολείο> Τα οποία ήσουν πολύ ευγενεί και έφερε μαζί σου για να μου τα διαβάσει του Υπουργείου ε, Παιδεία, νομίζω. Επειδή γνωρίζω την αγάπη σου για το, για το Παγκύπριο, Γυμνάσιο. Έψαξα και βρήκα, ζήτησα από το Υπουργείο και μα έστειλε τι δηλώσει του Υπουργού Παιδεία συγκεκριμένα για το Παγκύπριο. και λέει πρώτον ότι το Παγκύπριο Γυμνάσιο α, θα λειτουργήσει ω εξατάξιο μεταξύ τόσο του Λυκείου όσο του γυμνασίου. Άρα μια αναβάθμιση. Μάλιστα. Αυτό που θεωρώ σημαντικό βάσει τη ανακοίνωση είναι ότι θα λειτουργήσει ω σχολείο χωρί να ισχύει εκπαιδευτική περιφέρεια. Δεν είμαι ειδικό, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι τούτο σημαίνει ότι θα μπορεί να προσελκύσει μαθητέ. Από βασικά όλη από την Κίνα, εφόσον την... επιθυμεί κάποιο mm -hmm. να, να φοιτήσει εκεί. Επίση, λέει ότι ο στόχο είναι το σχολείο αυτό να εφαρμοστούν πιλωτικά. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Υπουργείου μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μάλιστα. Και, οπότε να υπάρξει ε, ένα και Μιλούν και για πάρα πολλά συγκεκριμένα παιδευτικά προγράμματα, όπω ε, 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 πρόγραμμα που να ξεκινά την επόμενη σχολική χρονιά, δύο ξένες γλώσσε στο σχολείο. Μιλούν για να δώσουν έμφαση σε επιστήμε, το λεγόμενο STEM, τεχνολογία. επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά και πολλά άλλα. Αυτό που κρατούμε είναι ότι στοχεύουν στην αναβάθμιση Αναβάθμιση του, του, Παγκυπρίου, του, του Παγκυπρίου και You Made My Day. Ε, ευχαριστώ. Να στο το πω στα ελληνικά. <laughs> 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 και, <laughs> λοιπόν. <laughs> να προχωρήσουμε στην άλλη λέξη. Mm. Δεν τροφητεύσει. Πέντε χιλιάδε. Πέντε χιλιάδε δέντρα. Όρημα δέντρα. Όρημα δέντρα. Όχι δεντρίλια. Τι σημαίνει όρημα δέντρα. Θέλω δέντρα... να καταλάβει ο κόσμο τι σημαίνει όρημα δέντρα. Όρημα δέντρα σημαίνει όχι τα μικρά δεντρίλια με τα μαύρα πλαστικά. Είναι δέντρα πλαστικά. τα οποία κάνουν σκιά. Δε... Ναι, θα έλεγα ναι. Είναι περίπου από 2,5 έω 3,5 μέτρα. Mm. Φαίνονται ότι είναι νεαρά δέντρα. Να... Που τον κορμόντο. Ναι, Ναι. λεπτό. Ναι. κορμός, Αλλά δεν είναι μικρά τρίλια. όρημα δέντρα. Και φυσικά τα ε, τονίζω όταν λέω έχουμε δεσμευτεί στο να ήμουν στον Στελιόν Κολοκασίδη, τον πρώην σύμβουλο ε, του Δήμου Λευκοσία, ε, ο οποίο στον, προηγούμε, στον τελευταίο μου προεκλογικό του είπα, κύριε Στέλιο, τε, ε, αν ήθελε να. Να, 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 υλοποιήσω ένα πράγμα, τι θα ήταν, πρέπει να φυτέψει 5.000 μεγάλα δέντρα, μου είπε. Είπε το νούμερο. Ε, είναι ε, ο ίδιο που το είπε. Έχω Φαντάζει. την εντύπωση. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Αποκλείεται να μου είπε 4, να ή να μου είπε 6, να του είπα 5. Αποκλείεται να κάνουμε. με... Πρέπει, αν θυμάμαι, ε, ε, ο ίδιο είπε, πρέπει να φυτέψουμε 5.000 μεγάλα δέντρα. Ε, πάνω σε τούτο. Και αυτόν, ε, ναι. Ναι. Θα ολοκληρώσουμε. δηλαδή, ναι, ναι, ναι. όταν προσθέσουμε. Τα περίπου 700 δέντρα που είναι να φυτευτούν στο εμπορικό κέντρο Μακαρίου στα Σικράτου. Τα δέντρα στην, στην Μάτση. Πότε θα φυτευτούν τούτα? Στην Μάτση έχουν φυτευτεί. Ενώ μπάτε... στη σηκράτους... στα Σικράτου. Στα Σικράτου δεν φυτευτεί Η Μακαρίου ακόμα είναι το αποτέλεσμα. τα λέξει στα Σικράτου. Έτσι σκιάζουν τα δέντρα. Ε, ο... ε, ναι, αλλά ενώ ορίμα είναι να σκιάσουν, να αρχίσουν να φουντώνουν. Και είναι να δέντρα τα οποία μεγαλώνουν σχετικά γρήγορα. Ναι. Μάλιστα. Ε, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, σαν παρένθεση μέσα στι ελληνικέ τελευταία έγιναν και γίνεσαι από κοπέ δέντρων στην Μακαρίου, που είχαμε και την συζήτηση μεταξύ μα. Όπου είχα βάλει εγώ κάτι στο Facebook και μου είχε, είχατε απαντήσει με εμένα μια επιστολή. εκείνο ε, που ήθελα να ρωτήσω είναι τέτοια δέντρα, γιατί δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε και να πάμε να τα φυτέψουμε κάπου αλλού. Ε, σε κάποιε περιπτώσει δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα, διότι ναι. σίγουρα η αλήθεια είναι ότι κάθε δέντρο μπορεί να χρήζει διαφορετικέ αντιμετώπιση. Ναι. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω, θα απαντήσω γενικά. Ναι. Ε, τα, τα, πολλά από τα δέντρα στην Μακαρίου ήταν είτε γερασμένα, είτε άρρωστα, είτε ήταν φυτεμένα σε λάθο χώρο που εμπόδιζαν την, το, 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 σχεδιασμό και όταν λέω για τον σχεδιασμό παραδείγματος χάρη εννοώ ότι από τη στιγμή που πάμε να δημιουργήσουμε έναν περιβάλλον που να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση όλων ελεύθερη, εύκολη. Ε, αυτό, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε όλα τα πεζοδρόμια στο ίδιο επίπεδο, είτε μεταξύ ιδιοκτησιών, είτε μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου πεζο, πεζοδρομίου και τη και οδού τη ίδια. Ε, αυτό σημαίνει ότι να πρέπει να έχουμε ένα καθαρό πεζοδρόμιο χωρί εμπόδια. Ε, κατ' επέκταση για του πιο πάνω λόγου, είχε αποφασιστεί κάποια από τα δέντρα μετά από ενδελεχή ελεγχών παρεμπιπτόντω ε, να αποκοπούν. Ε, νομίζω στο σύνολο όλου του έργου <Celtic> θα αποκοπούν. Υπήρξαν εμπειρογνώμονε οι οποίοι τα είδαν τα δέντρα και αποφάσισαν ότι ήταν. Α, για του λόγου που είπα, ο, για, η... για του διάφορου λόγου ναι. που ανάφερα. Ε, ναι, οπωσδήποτε. Και ο Δήμο και από τα αρμόδια τμήματα. Τούτων το, είναι το, το, ε, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον. έναν περιβάλλον όπου οι δέντροστοιχείε θα είναι στην ίδια γραμμή, τα δέντρα θα είναι τα δέντρα που επιλέγονται για το χώρο, για το κλίμα ε, και για τον λόγο που τα θέλει. Ε, και την ίδια ώρα χρειάζεται να μαζέψουμε όλε τι υπηρεσίε κοινή ωφελία σε ένα συγκεκριμένο χώρο για να μπορούμε να φυτέψουμε ε, τα, συγκεκ... τα, τα δέντρα μα σε μία γραμμή. Φυσικά, εμένα δεν θα με ενοχλούσε να δεν ήταν κάποια δέντρα στη γραμμή, αλλά yeah. αν ενοχλούν την ε, ελεύθερη μπορεί... διακίνηση ή αν είναι μέσα στη μέση του δρόμου που πάει να κάνει ή μέσα στο ναι, πεζοδρόμιο, η... στη σε θέση που θα περνούν τα ποδήλατα, ξέρω εγώ, ε, καταλαβαίνω ότι... Το, το, εγώ θεωρώ ότι όταν ένα χώρο, με στόχο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, του, του δρόμου και όταν θα δημιουργήσεις κάτι τόσο νέο, πιστεύω κάποια από τα δέντρα, για τους λόγους που είπαμε, έπρεπε να είχαν αποκοπεί που τη στιγμή που είναι να φυτευτούν και φυτεύονται, δηλαδή στο σύνολο, αν θυμάμαι καλά, 700. Και από μιλούσε για 65. Ναι, και... 65 δέντρα, νομίζω, είχαν Όχι αποκοπή. στη Μακαρίου, σε όλον το, σε όλο... όλον το... Ναι. έργο ναι. του εμπορικού ναι. τρίγων. Και τα 700 σε όλον το έ ε, αρ πιστεύω ότι τούτος πρέπει είναι ο μας, να προχωρούμε μπροστά και να αναβαθμίζεται μια περιοχή. Πολλοί φίλοι με ερώτησαν, διότι εγώ θεωρώ και τον εαυτό μου ως έναν σημαντικά ευαίσθητον άτομο στα περιβαλλοντικά και όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης. Και απαντώ σε πάρα πολλούς φίλους ότι η βιώσιμη ανάπτυξη περικλεί συνδυασμό. Δεν είναι έναν πράγμα δεν είναι ένα δέντρο, δεν είναι ένα πεζοδρόμιο, δεν είναι ένα, α, το ένα... είναι ο συνδυασμό θεματικών. Πολλών δηλαδή, στοιχείων. Το πιο, το πιο, σημαντικό κατά τη δική μου άποψη ε, περιβαλλοντικών έργων του Δήμου Λευκοσία είναι τα πεζοδρομια mm -hmm. Δεν μπορεί να συζητάς ότι ο κόσμος πρέπει να περπατά περισσότερο και να μην υπάρχει υποδομή. Το μεγαλύτερο έργο και τα περισσότερα εκατομμύρια που έχουμε επενδύσει σαν Δήμος Λευκοσίας είναι στη δημιουργία πεζοδρομίου μέσα στις γειτονιές και γύρω από σχολεία ε, και ταυτόχρονα δημιουργία δικτύου που να ενώνεται με κάποιον κύριο άξονα με πεζοδρόμια για να μπορείς σιγά σιγά μπορεί όχι εμείς ή άλλοι πιο μεγάλοι από εμά που έμαθαν να κινούνται μόνο με αυτοκίνητο αλλά πολύ νεαροί Μπορεί Εφόσον έχουν πεζοδρόμιο, να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια το πεζοδρόμιο του σπιτιού του συνδε... που συνδέεται με κάποιον κύριο άξονα που έχει πεζοδρόμιο για να πάνε στο περίπτωμα τη γειτονιά του. Φυσικά όπου έγιναν αλλαγέ. Για τον λόγο ναι. που δεν έγιναν αλλαγέ, υπάρχουν ε, όμως... ε, ε, τρομερά να προβλήματα ότι... πεζοδρόμια. Ακριβώ. Έχουμε ολοκληρώσει πέραν των 160 α, δρόμων ε, σε γειτονιέ τώρα μιλώ. Στο κέμα κλείστου, ο Γερμανό στον Στραγίου στην παλουργιότησα, αν πάτε να δείτε τη Διαφορά αυτή τη στιγμή στην πλανήτη τη Παλουριότητα, δεν θα mm -hmm. πιστεύετε τα μάτια σα. Λοιπόν, ναι. και... ναι. Τούτον και όταν το λέω σε πολλού φίλου, του λέω το πιο σημαντικό έργο σε σχέση με το περιβάλλον του Δήμου Λευκοσία είναι τα πεζοδρόμια. Και μου λένε, Μα ποιο είναι να περπατήσει. Φυσικά θέλω να πω κάτι εδώ, Κωνσταντίνο. Mm -hmm. Η Λευκοσία 250 μέρε του χρόνου έχει χειρότερη ποιότητα να αέρα από την Αθήνα. Mm. εναπίστευτο. απίστευτο Στο... Γι' αυτό και εγκαλά να αρχίσουμε Να σταματούμε Να, ναι, να σταματήσουμε με τα αυτοκίνητά μας ε, Δηλαδή μ πρέπει μ να πλέον πλέον... αρχίσουμε Και να περπατούμε Και να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο Και να έχουμε καλύτερα μέσα μαζική τέλο Μεταφορά. πάντων μεταφοράς. Συγκυρωνιό. Ναι, Συγκοινωνιών ναι, Δηλαδή πιστεύω Και κινούμε τώρα και στην επόμενη μου ερώτηση Ποια είναι η σκέψη σου εσέναν προσωπικά, αλλά και του Δήμου η θέση για τη δημιουργία DRAM. Εξαιρετικά θετική και πληρώσαμε 160.000-70.000 για μελέτη βιωσιμότητα. Ναι. Αλλά να ήθελα λίγο, επειδή ε, τούτο είναι, το... είναι η συζήτηση που γίνεται πάρα πολλή κόσμο και ξέρω ε, πολλοί φίλοι λένε πρέπει να περπατούμε περισσότερο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο περισσότερο και λιγότερο το αυτοκίνητο. Τέλεια. Εν ωραία να τα λέμε, εν ωραία σαν ιδέα. Φτάνει, εμένα είναι επικίνδυνο. Ναι. Αν δεν είναι είναι, είναι, ναι, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι εμεί στο Δήμο Λευκοσία, διότι δημιουργούμε τι υποδομέ για να μπορούν να περπάτουν. Γι' αυτόν επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό έργο του Δήμου Λευκοσία τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η κατασκευή όλων. Να... Η κυρία Κουμάτση. Εγώ το θεωρώ πραγματικά τρελό ότι από τον καιρό του Δημάρχου του Λέλου δεν. Ετολμούσαν να δημιουργήσουν πεζοδρόμια για να μην κοπούν δέντρα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Ηταν ε, ναι, αλλά... επικίνδυνη, η κυρία Κουμάτση. Το θεωρώ αδιανόητο ότι μια περιοχή που ένα δρόμο, ο οποίο είναι ο κύριο δρόμο δίπλα από τέσσερα σχολεία, σήμερα είναι το American International, το Junior School, το English School, λίγο παραπέρα στην άλλη πλευρά είναι η υπάρχει σήμερα και νηπιαγωγείο. Και για έναν μικρό αριθμό δέντρων ε, προτιμούσαμε. Να αφήνουμε τα παιδιά να κινούνται με τα πόδια, αν κινούνταν με τα πόδια, χωρί πεζοδρόμια. Φυσικά Εγώ... και τα δέντρα, όπω είχα πει και πριν, Κωνσταντίνο, μπορούν πάντα να μεταφερθούν, δεν είναι ανάγκη να τα κόψει. Τα... τα συγκεκριμένα ήταν ναι, δύσκολο. Ναι. Ε, αλλά, ε, μόλι πριν καιρό δηλαδή, και όταν αποφασίσαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό και χρειάζεται, πρέπει οπωσδήποτε να χτιστούν πεζοδρόμια στην κυρία Κουμάτση πρέπει να πω ότι όλος ο κόσμος και φίλοι από το κίνημα από το σικολογους mm -hmm. ήταν παρούν σε παρουσίαση ε, και εγώ έδειλωσα από την πρώτη στιγμή ήμουν υπέρ να κρατηθεί ο χαρακτήρας της κυρία Κουμάτιση, διότι θεωρώ είναι από τους πιο όμορφου δρόμους της Κύπρου αλλά είναι αυτό που ξεκίνησα τη συζήτηση βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη κινητικότητα πιστεύω δεν είναι το ένα ή, ή τα δύο δέντρα είναι το τελικό αποτέλεσμα που είναι σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ναι, κόπηκαν ε, ένα μικρό αριθμό δέντρων στην Κυριακή Μάτση. Απολογούμε, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Αλλά φυτεύτηκαν τα τετραπλάσια δέντρα. Και ταυτόχρονα κερδίσαμε πεζοδρόμια και αγωγού ομβρίων. Το σύνολο εμπεριβαλλοντικά πιο φιλικό από εκείνον που είχαμε πριν. Mm -hmm. Αυτό είναι σαν παράδειγμα. Mm -hmm. Τώρα στο θέμα Τραμπ. Δεν είμαι πολύ μελετή... Έχω μελετήσει ότι υπάρχουν τρι... έγινε πλάνο για τρει γραμμέ Η μία θα, ξε... θα ξεκινούσαν οι δύο από το, από το άγαλμα του Σολομού. Η μία θα πήγαινε Μακαρίου και θα πήγαινε στο Λεωφόρο Λεμεσού και θα κατέληγε στο νοσοκομείο και στο μολ. Το... Η μία η γραμμή. Το, 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 το σχέδιο για το Τραμπ. Που υπάρχει. Mm -hmm. Είναι μία γραμμή από λακατάμια, μία γραμμή από στρόβολο κατεβαίνουν... Και μία που κάτι που τις ενώνει. Όχι. Αυτή στιγμή, η γραμμή, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή το σχέδιο για το οποίο υπάρχει μελέτη βιωσιμότητα και είναι μονή γραμμή μονές γραμμές όχι διπλές Ναι. Ε, μία γραμμή μη... είναι, ε, εν πάει και να έρχεται. Εν, πάει και δι... έρχεται το ίδιο. Ναι. ναι, ναι. ναι. Έτσι. Ε, τουλάχιστον λέω, δεν λέω τι στο τέλος θα κατασκευαστεί αν κατασκευαστεί, λέω βάσει τι έγινε, ο σχεδιασμό τη μελέτη. Μονή συμότιζα. ράγα. Μονή, μονή ναι. ράγα. Άρα είναι λακατάμια, στρόβολο, και κατεβαίνουν κάτω στο κέντρο τη πόλη μέσω τη Μακαρίου. Βασικά είναι έναν ύψιλο Μπράβο, είναι έναν ύψιλο και πάνω το ύψιλο όμω ενώνεται. Έτσι μια τρίτη γραμμή. Μετά. Γίνει, α, να γίνει μετάτρινη. Ναι. Είναι η μετά Άρα στο προ, στη, για, για τη συγκεκριμένη μελέτη, δυστυχώ δεν είμαι πολύ αισιοδόξο ότι θα Γιατί... προχωρήσει. Δεν γνωρίζω, αλλά ε, έχουμε προσπαθήσει να παρουσιάσουμε το θέμα πάρα πολλέ φορέ στα αρμόδια Υπουργεία. Δυστυχώ, εκτό του Δήμου Λευκοσία, δεν βλέπουμε να υπάρχει ε, μεγάλο ενθουσιασμό για το συγκεκριμένο έργο. Αυτό όμω που υπάρχει ενθουσιασμό, και είμαι αισιόδοξο και θα, ε, 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 το στηρίζει και ο φίλο ο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο κ. Καρούσο, mm -hmm. αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται το ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητα Λευκοσία. Ε, σύντομα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και έχουν θέσει σαν προτεραιότητα ε, νομίζω σε 6 μήνες ή 8 μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα για, τες, ε, για τα bus corridors για τις λεωφοριολορίδες οι οποίες ε, λεωφορο, λεωφοριοδιαδρόμους όχι λορίδες οι οποίοι θα έρχονται από όλα κατάμια και στρόβολων κάτω και θα ακολουθούν το σχεδιασμό του τραμ και θα λειτουργήσουν ως προπομπό Σαν ναι. πιλωτικό. Είναι πιλωτικό για το για, τραμ, για το τραμ. Ναι. Τούτο Φεχό θα εφαρμοστεί σύντομα. Και, εάν, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργήσει και να πετύχει. Ε, φαντάζομαι ότι είναι θετική η σκέψη σα για να μικράνουν λίγο τα λεωφορεία στην πόλη τη Λευκοσία. Mm. και είναι τα μεγάλα τα λεωφορεία νομίζω mm. ότι είναι πολλά δύσκολα για του δρόμου μα και κινούνται κυρίω άδεια και τα μεγάλα τα λεωφορεία. Ναι, δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση πόσα άτομα χρησιμοποιούν τι δημόσιε μεταφορέ. Αλλά ναι, και εγώ τα βρίσκω κάπω μεγάλα. Πλέον είναι ευθύνη τη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει κερδίσει την προσφορά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για να δημιουργήσουν κίνητρα στο Λευκοσιάτη, να αφήσει το αυτοκίνητό του και να βγει στα μέσα. Σα, Δήμος Λευκοσία, εμεί συζητήσαμε από το Υπουργείο Συγκοινωνίων και Έργων, mm -hmm. επίσημα, γραπτό, δηλαδή, ότι θα πρέπει για δύο χρόνια να δωρεάν τα λεωφορεία, όπω ήταν τα λεωφορεία, τα μικρά λεωφορεία του Δήμου Λευκοσία, να πούμε ότι χρηματοδοτούνται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Συγκοινωνίων και Έργων και του ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίση, έχω ακούσει από κόσμο που χρησιμοποιεί τα λεωφορεία ότι πολλέ φορέ είναι Πάρα πολλά χρονοβόρο για να πα από μια περιοχή στην άλλη περιοχή τη Λευκοσία. Ναι, χρειάζονται καλύτερα δρομολόγια και καλύτερα πρέπει ωράρια. Να... Μπράβο, τα δρομολόγια και τα ωράρια πρέπει να. Κάπως Νομίζω να... η νέα εταιρεία αυτό διερευνά και ευελπιστώ ότι σύντομα θα υπάρξουν κάποιε μικρέ αλλαγέ που θα βοηθήσουν. Η Αγλαντζά πρωτοπορεί με τούτο το σύστημα. Διαχωρίζω και κερδίζω. Βλέπετε να μεταφέρετε τούτο το κόνσεπτ σε Δήμο Λευκοσία. Ε, κοιτάξτε, τώρα έχουμε η έξι Δήμοι Λακατάμια, Γλαντιά, Ιωσή, Μέτριο, Σέγκο, στη Λευκοσία για πρώτη φορά στην ιστορία τη τουπική αυτοδιοίκηση τη Κύπρου. Ε, έχουν συνεργαστεί και καταθέσαμε ενιαία πρόταση για την επόμενη συγχρηματοδοτούμενη συ, συ, περίοδο για ευρωπαϊκά κονδύλια 2021-2027. Mm -hmm. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μια πρόταση που επηρεάζει 212 χιλιάδε πολίτε τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μια πρόταση που αφορά όλου του τομεί τη καθημερινότητά μα, είτε αυτά είναι κοινωνικά προγράμματα, είτε αυτά είναι αναστήλωση, επιδιορθώση, αναβάθμιση πυρήνων για μάση εντό των τυχών, στρόβολο, αγλαντζά, έγκομοι, αντιπλημμυρικά και πάρα, πάρα πολλά άλλα. Ένα από τα μεγάλα έργα για τα οποία ετούμαστε στη χρηματοδότηση είναι η διαχείριση των αποβλήτων. των αποβλήτων. Με στόχο να προχωρήσουμε με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ευελπιστούμε να εγκριθεί η πρόταση που θα επιτρέψουν να λειτουργήσουμε με βάση της αρχής ορειπενούν πληρώνει. Πάντω περπατώντα στην πόλη, διότι αρέσκει μου να, να κάνω του περιπάτου μου στην παλιά πόλη τη Λευκοσία και να φωτογραφίζω, ναι. ε, ξεκινώ πάντα από την uh, περιοχή τη Χρυσσαλινιώτησα που μου αρέσει πάρα πολλά. Συγγνώμη, ξέρει ο κόσμο που το, το ακροατήριο, οι ακροατέ, ότι ε, 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 η εξαιρετική ιδέα ότι Πότε προχωρήσατε και φωτογραφήσατε, ήταν το Δεκέμβρη του το 1959. Ε, ε, τούτο είναι κάτι που είναι να πούμε εμεί για να γνωρίζουμε για εσά. Ε, ε, Πρόμενο και κύριε, ήταν εξαιρετική ιδέα. Ήταν ωραία ιδέα. Ναι, να ήταν δεκέμβρι, 31 του Δεκέμβρη του 1999, φωτογραφήσατε πάρα πολλά μέρη Όλη της, τη Λευκοσία. Της Λευκοσίας. Και θεωρώ. Ε, ε, δεν ξέρω, θα την Από την Ανατολίνο στη Δύση. Ήταν ξέρω, με τη Δύση τη χιλιετία. Ναι. Παλιότερα συζητήσαμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε σήμερα όλα αυτά τα σημεία και να τα συγκρίνουμε σε, σε μια ανέκδοση. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και μετά ήρθε η πανδημία. Ήρθε η πανδημία, αλλά Εντε να μην είναι για πάντα η πανδημία. Όχι, oh, θα μείνει, αλλά ολοκληρώνεται η θητεία μου. <laughs> να, πρέπει... να πρέπει να δούμε πώ. Έδειξα αν θα το προλάβουμε το συγκεκριμένο. Αλλά ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Ναι. Και μιλώντα για φωτογραφίε, σκέφτηκα ότι θα, θα σου άρεσε φωτογραφία, φωτογραφία παραδείγματο χάρη του το before πως, and after. Πώ ήταν η ερμού το οποίο πριν λατρεύω το. την παρέμβαση ε, του Δήμου. Εν τούτο που ήθελα να πω, ότι περπατώντα από τη Χρυσαλινιώτη Σαν και περνώντα από την περιοχή πίσω από την ερμού, και μπαίνοντα στην ερμού, στο Κατηφορούδι. Ε, Ενθουσιάζει με να περπατώ στι περιοχέ εκείνε για τον λόγο ότι ε, έχει αλλάξει ριζικά η περιοχή. Δηλαδή, και... έχει πεζοδρόμια, είναι ευχάριστη, έχει δέντρα ε, έχει αλλάξει ριζικά η περιοχή. Ε, ο, ε, θεωρώ ότι ήταν ε, ένα πρόγραμμα ε, το οποίο ε, τελικά επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Mm -hmm. Εν το πρόγραμμα των εξοραϊσμών των προσώπων των απλά εισοδών. Κάτι που συνεχίζουμε. Και πολλοί κόσμοι ρωτάμε, μα μέσα το ακίνητο σε κακή εγκατάσταση. Ναι, αλλά φανταστείτε μια γειτονιά. Δέκα σπίτια από τη μία, δέκα από την άλλη και όλα εγκαταλελειμμένα και σε άθλια εγκατάσταση. Δύσκολα αν το σπίτι σου κάπου στο κέντρο να επενδύσεις σε αυτό, Έτσι. σε έναν άθλιο περιβάλλον. Αν όμως με κρατικούς πόρους, για την ιδιαίτερη περίπτωση όλων αυτών των περιοχών κοντά στην πράσινη γραμμή, επέμβει η πολιτεία, ο Δήμος. Και φτιάξει όλε τι προσώπε. Συνήθω είναι και οι στέγε. Δηλαδή είναι σημαντικό, ναι. σημαντικό, σημαντικό για τη στατικότητα. Και να προχωρήσει και να και την οδόν όπω έγινε στην Ερμού. Συνήθω ακολουθούν οι ιδιοκτήτε, όπω έγινε και στην Ερμού, είτε πολιτιστικά Ερμού είτε οικονομικά. Ναι. Και σιγά-σιγά. Δε, δε, δεν είναι έναν κουμπί, και αμέσω προχωρεί σε αναστολή. Φυσικά χρειάζεται χρόνο. Στην Ερμού θα έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει αν σκεφτούμε ότι πήραν 7 από το, 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 την ολοκλήρωση τη αναβάθμιση του κτιστού περιβάλλοντο. Τώρα ολοκληρώνεται η γειτονιά πίσω από την, δίπλα από την πλατεία Δημαρχία ναι. σχήλου Τρικούπη. Εσχύλου, ναι. ολοκληρώνεται πραγματικά με πανέμορφη και εντό δύο μηνών, κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμο, θα προκηρύξουμε για ένα εξοραϊσμό προσώπησεων και ανάπλαση τη οδού όλη τη Τρικούπη μέχρι το όχι. Μάλιστα. Δηλαδή του χρόνου, κάποια στιγμή, το 21, όλη η τρικούπη θα κατασκευάζεται. Τη προσώπηση, σε φανταστείτε σε δύο χρόνια, ολο, ολοκένουργια, ολόκληρη την τρικούπη θα, θα Φυσικά, κάτει. είναι η περιοχή στην οποία επέλεξαν να, να κάνουν τα καταστήματα του, τέλο πάντων, α, άτομα που φιλοξενούμε στην Κύπρο. Ε, και νομίζω ότι εμένα δεν με χαλά να υπάρχουν στη Λευκοσία περιοχέ που να είναι μαζεμένοι ξένοι και να παρουσιάζουν τη δική του κουλτούρα μέσα από τα εστιατόρια του, μέσα από τα παντοπουλία του. Φτάνει να, να υπάρχουν οι, οι σωστοί κανόνε υγιεινή και να ελέγχονται από το Δήμο Αυτό, όπω ελέγχεται και Δήμος, με ακριβώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι <Δι'> ναι, θεωρώ ότι είναι ωραίο να υπάρχει διαφορετικότητα Έτσι. μέσα στην πόλη. Άλλωστε, τι είναι το κέντρο της πόλης αν δεν υπάρχει ε, αυτή η διαφορετικότητα. Ε, την ίδια ώρα, όμως, ε, ο Δήμος προχωρά σε πάρα, πάρα πολλούς ελέγχους ώστε να αποτρέπουμε, αν θέλετε, είτε τη χρήση υποστατικών, τα οποία δεν έχουν τι απαιτούμενε πολυοδομικέ άδειε, είτε τη χρήση υποστατικών που έχουν πολυοδομικέ άδειε, αλλά, αλλά κατοικούνται από πάρα πολλά άτομα, σε ανθρώπινε ζωέ. Το οποίο συμβαίνει και είναι τραγικό. Και ο κύριο στόχο των ελέγχων του Δήμου είναι για να αποτρέψουμε ε, από ασυνείδητου να εκμεταλλεύονται αυτά τα άτομα τα οποία επιζητούν φτηνή στέγη. Μα αυτό γίνεται Άρα... τώρα, υπάρχει εκμετάλλευση των προσπαθούμε, ναι. Αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Επίσης υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που, είναι, που μας φοβίζει ιδιαίτερα είναι η παράνομη χρήση κλειστών εγκαταλελειμμένων επικίνδυνων οικοδομών. Που δεν γνωρίζετε καν ότι κάποιο ζει μέσα. Ακριβώς. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και προσπαθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να επιθεωρούμε τέτοιες οικίες αλλά στο τέλος της ημέρας η άμεση ευθύνη των ιδιοκτητών και προσπαθούμε να προλάβουμε. Ξέρετε και να ελέγχουμε. πολλές φορές ε, Ακούω φίλου μου να λένε ε, 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 Οι ξένοι Οι οποίοι α, είναι, Έχουν διαφορετικό Τεμπεραμέντο Και συνήθως έχουν θυμών Και βγάζουν τα Στη μέση των πεζοδρόμων και ξέρω εγώ Και λέω πάντα ότι ε, Σκεφτείτε πως είναι να ζει Μέσα σε ένα δωμάτιο εννιά τετραγωνικών Και να είσαι με άλλου πέντε πώ αλλάζει η ψυχολογία σου και πώ αλλάζει ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή. Γι' αυτό και τα άτομα έχουν θυμό. Ε, διότι ε, ε, ζουν μαζεμένοι, α, φορτωμένοι όλοι μέσα σε ένα κτίριο το οποίο ούτε η υγιεινή σωστή μπορεί να έχει. Τούτο είναι ναι ε, ε, κάτι που ελέγχουμε όπω είπα ναι. πριν. Αλλά θεωρώ ότι και το κράτο μπορεί να κάνει περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ε, στεγαστική πολιτική αυτών των είτε μιλούμε για ετητέ, είτε μετανάστε, είτε άλλη είδου ευάλωτη ομάδα ε, και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασία και αν θέλετε και των αρμοδίων υπηρεσιών που ελέγχουν ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η χρηματοδότηση, η επιδότηση που γίνεται από το κράτο ε, σωστά γίνεται. Ναι. Δηλαδή τα κίνητα που θα ενοικιάζονται για για τέτοιου είδου ενοικίαση, τουλάχιστον να έχουν τελικέ εγκρίσει, οι χρήσει να είναι οικιστικέ, έτσι να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα όπω συμβαίνει πολλέ φορέ. Ε, υπάρχει ένα χτίριο πολύ κοντά στο ιατρείο μου, πάνω στη Στασάνδρου, ήταν τα γραφεία παλιά του, του Ευρωκό. Ναι, εξαιρετικό παράδειγμα. Εκατό Δήμος... άτομα μέσα σε <εστάσεις> εκείνο <και> το σπίτι. Δεν είμαι σίγουρος. Υπήρχε έναν άρθρο στο Φιλελεύθερο το οποίο είδα εγώ, και είχαμε τρει ή άτομα. Το άρθρο στο Φιλελεύθερο ήρθε πολύ αργότερα ναι. από όταν ασχολήθηκε ο Δήμος ναι. με το συγκεκριμένο ακίνητο. Ε, επιδώσαμε εξώδικα και στο διαχειριστή του κτηρίου. Είχαμε και συζητήσει με του ιδιοκτήτε. Άρα και ο Δήμο επισκέφθηκε, οι υγειονομικέ υπηρεσίε του Δήμου επισκέφθηκαν πάρα πολλέ φορέ το συγκεκριμένο ακίνητο. Το παράξενο δεν είναι τούτο. Εμεί επιτελέσαμε το έργο μα παρά όλα αυτά τα παράπονα. γραπτός που έχουν ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο, ακόμη επιχορηγούν την ενοικίαση για το συγκεκριμένο σκοπό. Τούτο είναι το περίεργο. Σημαίνει ότι το νομοθέτημα μα πάσχει. Άρα, κάτι εμπρο... αυτό που είχα πει και πριν. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Στο νομοθετικό στο πλαίσιο. Πώς δίδονται οι η... χρηματοδότηση, οι επιχορηγήσει, ναι. επιδοτήσει για ενοικίαση. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει γενικά για τη Λευκοσία. Ναι. Α, ανεξάρτητα από το γεγονό ότι μοιράζει την πόλη ένα σειρματόμπλεγμα. Ε, συνεχίζει να κουβαλά μια φοβερή ιστορία του την πόλη στα χτίρια της στα σοκάκια της και πιστεύω ότι με την αγάπη και με μια καλή οργάνωση του η πόλη θα λάμψει όπως της αξίζει πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο ε, έγινε πολλά καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι με γνώμονα να μπάντα το, το περιβάλλον και την σωστή διαφύλαξη του περιβάλλοντο και τη πόλη, αλλά και των κατοίκων που ζουν σε ε, ε, να προχωρήσουμε σε έναν καλύτερο μέλλον τη Λευκοσία. Ε, συμφωνώ. Ε, πάντα θεωρούσα ότι ω Λευκοσία, η Λευκοσία είναι η πιο όμορφη και η πιο ολοκληρωμένη παρά την συνεχιζόμενη ε, κατοχή πόλη τη Κύπρου. Και όταν λέω ολοκληρωμένη, ε, φυσικά δεν εννοώ γεωγραφικά λόγω τη κατοχή. Ενώ ω πόλη. Υπάρχει πόλη με περισσότερο πράσινο όταν αναλογιστούμε πόλη και δεν εννοώ τον Δήμο, αλλά την αστική Λευκοσία, δηλαδή την Αγλαντιά, το Στρόβολο, τον Αγιοδομέτιο, την Έγκομη. Μια λευκο... Αυτό Έτσι. που αντιλαμβανόμαστε όλοι οι λευκοσία, εδώ είστε τη λευκοσία. Ναι. Όταν περνώ και μπαίνω μετά πε, από το τρόπο, τρόπο πε... του, του καλησπέρα, καλησπέρα, μπαίνω λευκοσία. Έτσι. Η κρατική έκθεση στη Έτσι. είναι στη λευκοσία. Το μακάριον Ελέαμεν στη λευκοσία. Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Που φυσικά όλα αυτά δεν είναι στη λευκοσία, είναι στρόβολο, είναι έγκομοι. Ναι. Ε, αυτό που θέλω να πω ότι η αστική λευκοσία για μένα είναι μία και ω ε, ε, μία ή πέντε δήμοι, ε, λειτουργούν για μένα ω την πιο ολοκληρωμένη πόλη που υπάρχει στην Κύπρο. Με το περισσότερο πράσινο. Δηλαδή σκεφτείτε τον πεδίο, στο κέντρο τη πόλη, το πάρκο τη Ακαδημία, το πάρκο τη Αθαλάσσα. Ε, δεν υπάρχει άλλη πόλη με τόσων πράσινο, που να είναι που, που πιο κοντά σε δάσο παρά πάρκο. Mm -hmm τα περισσότερα πανεπιστήμια και τριτοβαθμία ιδρύματα σε βαθμό που έχουμε περίπου 30, ξεχνώ τον αριθμό, 30-35 χιλιάδες φοιτητές με, κοντέψε με του 40 νομίζω που, ναι. μακάρι κοντά στους 40 mm -hmm. χιλιάδες είναι απίστευτος αριθμός ναι. έχουμε τα περισσότερα πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία θέατρα ε, και τούτο είναι ε, εξαιρετικά καλό ή πινακοθήκε. Ε, έχουμε το, το, το κέντρο του κράτους με τις περισσότερες δημόσιες κυβερνητικές επιχείρησεις. Τούτον δεν πρέπει να το υποτιμούμε ποτέ. Ε, και γι' αυτό παρατηρούμε ότι η, στη Λευκοσία οι κρίσεις δεν είναι τόσο... οικονομικέ οικονομικές κρίσεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Οι, οι διακοιμάνσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ποσοστών του πληθυσμού τη Λευκοσία εργοδοτείται. Ε, από το κράτο ή τι μεγάλε uh, τράπεζε. Ε, και να πούμε και με, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ε, σοβαρών εννοώ, αλλά δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για κάποιου, από τα 70 περίπου επίσημα πρωταθλήματα τη ΚΟΠ, τα 50 τα κέρδισε ο Δημόσιο Λευκοσία. Μπράβο μα, εγώ δεν το ήξερα. Ε, δε. <laughs> <laughs> Τούτων. με τον κύριο. <laughs> <laughs> Τούτων είναι το, το πιο μπορεί να πω τις πιο μεγάλες της από τι πιο μεγάλε διαφορέ τη Λευκοσία από οποιονδήποτε άλλο Δήμο ε, τη ε, Κύπρου. Κωνσταντίνο, μου ευχαριστώ που είσαι φιλοξενούμενο μου σήμερα εδώ. Ε, εγώ είναι να πω inside information, διότι ξέρω πού είναι να πάει τώρα ο Κωνσταντίνο. Θα πάει στο gym. Ναι. <laughs> λοιπόν, καλή γυμναστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.